Δήμαρχε, ακόμα ένα έργο το οποίο υλοποιεί η ΔΕΙΑΚ και νομίζω ότι δίνεται λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης σε ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης της ΚΟ, μιας και ο αγωγός αυτός δίνει νερό σε ένα τεράστιο κομμάτι της κοινότητας ΚΟ. Από εκεί πέρα θα θέλαμε να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες αναφορικά με το κόστος και τον προϋπολογισμό του έργου, αλλά και το δεύτερο τμήμα του έργου το οποίο συνεχίζει στην Λάμπη. Είναι έτσι όπως τα είπατε, πραγματικά έρχεται να ανακουφίσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στα διοικητικά όρια του τέως Δήμου της ΚΟ. Με ενημέρωνε προηγουμένως ο Πρόεδρος αλλά και οι εργαζόμενοι εδώ ότι τα τελευταία 3 χρόνια μπορεί και να είχαμε 50 ζημιές σε τοπικό επίπεδο λόγω της παλαιότητας του δικτύου. Πλην αυτού του προβλήματος είχαμε και άλλα ζητήματα που είχαν να κάνουν για παράδειγμα με το πώς υδροδοτούνται άλλες περιοχές οι οποίες αναπτύσσονται τουριστικά, γιατί ο σχεδιασμός που έγινε τότε προφανώς δεν έλαβανε υπόψη του την εξέλιξη και η εξέλιξη μπορεί να είναι και είναι δραματικά διαφορετική. Περιοχή της Λάμπης για παράδειγμα υπό υδροδοτήτο με αποτέλεσμα να έχουμε φτιάξει 2 δίκτυα, το ένα που ξεκινάει από τα Σφαγεία και καταλήγει εδώ στην οδό Ασκληπιού μήκους περίπου 2.200 μέτρων και το δεύτερο που ουσιαστικά λειτουργεί πλέον συμπληρωματικά. Εδώ πέρα έχουμε έναν ΦΥ 500, διάμετρος μισού μέτρου δηλαδή, και έναν αγωγό ΦΥ 315, 31 εκατοστών, από τα Σφαγεία προς τα Φουκάλια και προς το Αιώλος, ούτως ώστε να αυτονομηθεί ουσιαστικά η Λάμπη. Είναι έργο το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο, αρχικού προϋπολογισμού 1,1 εκατομμυρίων ευρώ, 500.000 και κάτι ο τελικός προϋπολογισμός υλοποίησης του έργου. Και δεν είναι μόνο αυτά. Ξεκινούμε ως ονούπο ένα φιλόδοξο εγχείρημα, ένα δίκτυο 22.000 μέτρων στο Τρίγωνο. Νομίζω ο Πρόεδρος σας πει λεπτομέρειες. Είναι μια περίοδος κάτω από πολύ δύσκολες και ιδιαίτερες θα έλεγα συνθήκες που η ΔΕΙΑΚ απλώνει τα φτερά της είτε με ίδιους πόρους είτε με χρηματοδοτήσεις προσπαθώντας να ξεπεράσει προβλήματα και παθογένειες που κουβαλούσαμε από το παρελθόν και κυρίως να καταφέρουμε να συγχρονιστούμε με τις ανάγκες της εποχής οι οποίες είναι δραματικά διαφορετικές, αυξημένες θα έλεγα σε σχέση με τον παρελθόν. Η ανακατασκευή του δικτύου αλλά και η γενικότερη αναβάθμισή του νομίζω ότι είναι στόχος της ΔΕΙΑΚ, ο οποίος υλοποιείται κομμάτι-κομμάτι. Ωστόσο, πώς αυτό μπορεί να υλοποιηθεί και εν μέσω της τουριστικής σεζόν και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών των έργων, μιας και γνωρίζουμε ότι πολλές φορές ο κόσμος ταλαιπωρείται όταν γίνονται τέτοιου είδους έργα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο το υποβάλλουμε χρόνια, δεκαετίες τώρα και συνδέεται πάντα η χειμερινή με την καλοκαιρινή περίοδο. Ξέρετε ότι μεσολαβούν ασφυκτικά λίγοι μήνες, θα έλεγα πολλές φορές ημερολογιακά και λίγες ημέρες λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων και θα πρέπει πάντα εμείς να είμαστε έτοιμοι, πάντα η εκάστοτε δημοτική αρχή δηλαδή, να προσαρμόζεται σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες. Θα έλεγα όμως ότι η κοινωνία επίσης πρέπει να δείχνει κατανόηση γιατί είναι ένα ζήτημα που την αφορά την ίδια, αφορά την ποιότητα της ζωής της και μία μικρή ταλαιπωρία και μέσα στην σεζόν που όμως έρχεται να επιλύσει πολύ πολύ μεγαλύτερα προβλήματα μερικές φορές είναι και αναγκαία. Σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε τώρα το έργο ολοκληρώνεται ουσιαστικά πριν ξεκινήσει τουριστική περίοδος. Είχαμε ένα ζήτημα στο άλλο δίκτυο, Σφαγεία, Φουκάλια και ξενοδοχείο Αίολος, που πραγματικά ταλαιπώρησε πριν 1 και πριν 2 χρόνια και την τουριστική κίνηση και ετίθετο τότε πετιότητα του εργολάβου και ένα ζήτημα ασφάλειας, το οποίο όμως το ξεπεράσαμε και όλα βαίνουν καλώς. Να περάσουμε και στον Πρόεδρο. Το ζήτημα της επαρκούς υδροδότησης σε όλο το νησί αλλά και στην πόλη βλέπουμε ότι είναι ως πρώτο μέλημα για την ΔΕΙΑΚ και η επαρκής ποσότητα του ύδατος νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικότερα τους καλοκαιρινούς μήνες που το νησί αυξάνεται δραματικά ο πληθυσμός του. Από εκεί πέρα, κύριε Ζαχαρή, λίγες τεχνικές λεπτομέρειες αναφορικά με το έργο που υλοποιείται εδώ, σε αυτήν εδώ την περιοχή, στο Πλατάνι και γενικότερα για την υλοποίηση άλλων έργων που τρέχουν παράλληλα, όπως είδαμε και στην Καρδάμενα. Καταρχάς να τονίσω ότι τεχνικά ο Δήμαρχος με κάλυψε, άριστη περιγραφή του. Να τα ξαναπώ ακόμα μία φορά, είναι ένα έργο με 2 δίκτυα διαφορετικά σε 2 περιοχές. Το ένα το δίκτυο είναι αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού, όπου τροφοδοτεί ένα τεράστιο μέρος της πόλης, ο 500άρης, 500 διατομή. Δεκάδες ζημιές τα τελευταία χρόνια στο συγκεκριμένο αγωγό, ειδικά μετά την περίοδο του σεισμού.
Φτάνουμε στο τελικό του στάδιο, έχουν απομείνει 100 μέτρα ώστε να συνδεθεί. Το έργο πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την ταλαιπωρία των κατοίκων, για την εξοικονόμηση του ύδατος, όπου πρέπει να γίνεται το νερό που χάνει, ας πούμε, ή από διαρροή του σωλήνα ή από ζημιές, και δεν είναι οι εποχές για να έχουμε τέτοιες απώλειες. Το άλλο, το δεύτερο κομμάτι του έργου έχει ολοκληρωθεί, θα λειτουργήσει φέτος το καλοκαίρι. Είναι στην περιοχή Φογάλια, από τα Σφαγεία μέχρι την περιοχή του Αιώλος, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε αυτόνομα υδροδότηση στην περιοχή της Λάμψης. Γιατί τώρα η υδροδότηση γινόταν από ένα συγκεκριμένο σημείο, γιατί παρατηρούνταν πάρα πολλά χρόνια χαμηλή πίεση στη συγκεκριμένη περιοχή. Καλή ερώτησή σας, γιατί και πριν μια εβδομάδα περίπου ήταν η Παγκόσμια Μέρα Νερού. Όταν θέλουμε να μιλάμε για κλιματική αλλαγή, για εξοικονόμηση πόρων του νερού, για την διαχείριση του νερού. Αυτά είναι τα έργα, οι υποδομές, όπου πέρα από το ότι αλλάζει λόγω της κλιματικής αλλαγής ο καιρός, δεν πρέπει να χάνουμε σταγόνα. Είναι αυτά τα έργα που θα ξεκομίσουν νερό, δεν θα έχουμε διαρροές, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιούμε λελογισμένα, βάσει της υπηρεσίας και μετά οι πολίτες βέβαια, τη χρήση του νερού. Βλέπουμε ότι υλοποιείται μια σειρά από έργα τα οποία συνεχίζονται σε όλη την ΕΚΟ. Οπότε νομίζουμε ότι και το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να δούμε και τις υπόλοιπες δράσεις που υλοποιεί η ΔΕΙΑΚ, ακόμη και στην Καρδάμενα αλλά και σε άλλα σημεία του νησιού, προς όφελος των δημοτών και των καταναλωτών, που νομίζω ότι το νερό και η επάρκειά του αλλά και οι υποδομές στο δίκτυο ίδρυυσης είναι πολύ σημαντικές εν ώψη της τουριστικής σεζόν. Τα έργα που υλοποιούνται αυτή την περίοδο είναι κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η ΔΕΙΑΚ αφήνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Όπως σας τόνισα και πριν, δεν είναι εποχές. Βλέπουμε με την κλιματική αλλαγή, όπου φαίνεται να έρχεται. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι με τέτοια έργα υποδομής και για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Αυτός είναι ο ορίζοντας των έργων που γίνονται. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν έργα όπως είναι αυτό εδώ που αναλύσαμε στην προηγούμενη ερώτηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε υπογράψει σύμβαση για τηλεμετρία στο Δήμο Δικαίου. Άλλο ένα σημαντικό έργο, κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Θα πούμε δύο πραγματάκια σε μεταγενέστερη φάση, όταν φτάσουμε στο σημείο να ξεκινήσει η εργολαβία. Και μεγάλα έργα και στην Δημοτική Ενότητα Ερακλειδών, όπου τα γνωρίζετε, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι η δεξαμενή στην Καρδάμενα, είναι αποχετευτικά στην Κέφαλο, στην Αντιμάχια, στο Μαστιχάρι, αποχετευτικά, επέκταση αποχετευτικού στην Καρδάμενα, 22-300 δίχτυα ίδρυυσης στον τέος Δήμος Ερακλειδών, που όλα αυτά παίρνουν το δρόμο της υλοποίησης με ένα και μόνο στόχο, να μπορέσουμε να παρέχουμε στους πολίτες αναβαθμισμένο προϊόν, και να προσέξουμε την λελογισμένη χρήση του νερού, όπου για αυτό το σκοπό γίνονται αυτά τα έργα, και η περίοδοι είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί καλά συζητάμε όλοι για, βλέπω διάφορα δημοσιεύματα για το νερό, αν έχουμε δεν έχουμε. Εκατοντάδες κυβικά χανόντουσαν τόσα χρόνια από δίκτυα όπου είχαν διαρροές, από δίκτυα με ζημιές, και φτάνουμε με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα να μπορέσουμε να ελέγξουμε πρώτα αυτά τα πράγματα και μετά να περάσουμε και στους πολίτες τη συνείδηση ότι το νερό είναι κάτι που τώρα υπάρχει, αργότερα δεν ξέρουμε να υπάρχει, θέλει η χρήση του να είναι λελογισμένη. Κλείνοντας, βρεθήκατε και στο συνέδριο που έγινε στα Χανιά και νομίζω ότι συμμετείχαν όλοι οι πρόεδροι των ΔΕΙΑ της χώρας. Πολύ σημαντικά τα όσα υπόθηκαν και εκεί, μιας και νομίζω ότι βασικό αίτημα και εκεί, πέρα από τα διοικητικά ζητήματα τα οποία είχατε να διαχειριστείτε, είναι και το θέμα της εξοικονόμησης των υδάτινων πόρων, που νομίζω ότι το αναλύσατε επαρκώς. Αυτό ακριβώς που είπατε. Όλα κινούνται στην εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων. Προς τα εκεί κινούμαστε και εμείς. Η υπηρεσία τα τελευταία χρόνια, όπως τόνισα πριν, υλοποιεί έργα 40 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορούμε να μην δώσουμε συγχαρητήρια σε μια υπηρεσία με τέτοιο όγκο έργων. Τους δίνω συγχαρητήρια και δημόσια, όπως πάντα δίνω στους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΚ. Προχωράμε. Υπάρχουν και άλλα έργα σε εξέλιξη. Στην διαδικασία όπου συντάσσουν τη μελέτη, θα τα αναφέρουμε στην πορεία.